καταρχάς να πούμε ότι είναι ένα, από ό,τι φαίνεται, ένα καλό πρόγραμμα το οποίο έχει καταθέσει το Υπουργείο Ανάπτυξης. Είναι για όλες τις επιχειρήσεις, τις εξωστρεφείς επιχειρήσεις, και αυτό πιστεύω ότι ανταποκρίνεται κατ' εξαίρεση για τις γονεοποιητικές επιχειρήσεις, γιατί το προϊόν μας είναι 99% εξαγώγημο. Άρα οι επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν στο εξωτερικό έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ένα φάκελο, ο οποίος θα χρηματοδοτείται μέχρι και 50% για τις επιχειρήσεις οι οποίες θα ενταχθούν στο πρόγραμμα αυτό. Ήδη το επιμελητήριο έχει κάνει κάποιες ανακοινώσεις, θα βγουν και κάποιες ανακοινώσεις και από την Ελληνική Ομοσπονδία Αγούνες. Θέλουμε να συμμετέχουμε και εμείς στο πρόγραμμα αυτό με όλες τις γονεοποιητικές επιχειρήσεις. Θέλουμε να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο και η Ελληνική Ομοσπονδία Γούνες, γιατί ο ρόλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γούνες δηλαδή, είναι να προωθεί, να προβάλλει και να προωθεί, όπως είπα προηγουμένως, το προϊόν μας. Άρα, με τις επιχειρήσεις οι οποίες θα συμμετέχουν ενδεχομένως σε εκθέσεις όπως στην Κίνα ή στην Ρωσία ή στο Παρίσι, δεν ξέρω σε ποιες άλλες χώρες θέλουν να συμμετέχουν στην Αμερική οι γνωπητικές επιχειρήσεις, παράλληλα θα συμμετέχει και η Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας για να κάνει την πρόθεση και την προβολή της Γούνας έτσι όπως πρέπει να κάνουμε. Πιστεύετε ότι αυτό το πρόγραμμα θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις εδώ για να βγούμε από το κυκαιώνα προβλημάτων και από όλα αυτά που συμβαίνουν? Ούτως ή άλλως οι ελληνικές επιχειρήσεις κατεξοχήν κάνουν την εξωστρέφειά τους συμμετέχοντας σε εκθέσεις στο εξωτερικό. Είναι μια καλή ευκαιρία λοιπόν να ενισχυθούν και οικονομικά αυτές οι επιχειρήσεις. Γιατί όχι να κάνουμε και μια άλλη πρόταση, όπως έχουν πάρει απόφαση όλα τα πρωτοβάθμια μαζί με την Ελληνική Ομοσπονδία Αγώνας δηλαδή. Έχουν πάρει την απόφαση να καταθέσουμε ακόμα ένα φάκελο ξεχωριστά για να ενισχυθούν και οι δύο εκθέσεις δικές μας. Γιατί και οι δικές μας εκθέσεις είναι διεθνείς και μπορούν να έρχονται δηλαδή και εκθέσεις από το εξωτερικό στην Ελλάδα. Θα θέλαμε να καταθέσουμε, όπως πήραμε απόφαση δηλαδή, όλα τα πρωτοβάθμια μαζί με την Ελληνική Γονοποίηση, μαζί με την Ελληνική Ομοσπονδία Αγούνας, να καταθέσουμε μία πρόταση, ούτως ώστε να ενισχυθούν και οι δύο εκθέσεις, τη διεθνή έκθεση της Καστοριάς και της Αθήνας. Ωστόσο, ο πρόεδρος του ΣΕΕΚ έκανε μια παρέμβαση, στέλνοντας μια επιστολή ότι αδικούνται κάποιοι σύνδεσμοι. Γιατί δεν μπορούν... κάποιοι σύνδεσμοι, το ότι δεν μπορούν να συμμετέχουν. Στο πρόγραμμα δεν συμπεριλαμβάνονται οι εκθέσεις. Οι εκθέσεις οι ελληνικές. Οι ελληνικές, που όμως είναι... Ακριβώς αυτό είπα πριν από ένα λεπτό, ότι κάναμε τις συνεδρίες αμέσως με την υποβολή. Εγώ είσαι την πρώτη μέρα και όλα όταν είχα πάρει στο χέρι μου, δεν το είχα πάρει ακόμα το πρόγραμμα του Υπουργείου Ανάπτυξης στα χέρια μου. Είχα κάνει σκληρή κριτική για το πρόγραμμα αυτό, γιατί δεν ήμουν καλά, δεν το είχαμε διαβάσει. Είναι για όλες τις εκθέσεις οι οποίες συμμετέχουν ελληνικές επιχειρήσεις στο εξωτερικό. Είναι άδικο που δεν συμπεριλαμβάνει και τις εκθέσεις τις δικές μας, δηλαδή στην Καστορία και στην Αθήνα. Είναι άδικο, γι' αυτόν τον λόγο πήραμε απόφαση να καταθέσουμε ένα πρόγραμμα από μόνο του δηλαδή, ούτως ώστε να ενισχυθούν οι δύο εκθέσεις, γιατί είναι εξωστρεφείς και οι δύο εκθέσεις, διεθνείς όπως είπα προηγουμένως.